Τις εξελίξεις, σήμερα αναμένεται έτσι η πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής και πείτε μας από τη δική σας την πλευρά, από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η πρόθεσή σας για να διαλευκανθεί αυτή η τεράστια υπόθεση, το τεράστιο αυτό σκάνδαλο που έχει ξεκινήσει απ' έξω, αλλά εδώ έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Η αντιπολίτευση έχουν μπει στο κάδρο πρωθυπουργοί, υπουργοί και η αντιπολίτευση κατηγορεί ότι όλο αυτό είναι μια στημένη πολιτική σκευωρία. Σκευωρία. Είστε σκευωροί. Να είναι πολιτική σκευωρία ένα διεθνές μείζον θέμα όπως έχει προκύψει, είναι αδύνατο, ξεπερνάει νομίζω τις δυνατότητες οποιασδήποτε κυβέρνησης να κάνει τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι δεδομένα και είναι μονόδρομος νομίζω η διελεύκαση αυτού του θέματος με συντεταγμένο τρόπο. Άλλος τρόπος αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Νομίζω ότι έχουν κλείσει ο πρώτος κύκλος. Ο δεύτερος κύκλος είναι η προανακριτική και από εκεί πέρα η υπόθεση θα διελευκανθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έρχονται ερωτήσεις για εσάς. Σας διακόπτω. Έρχονται ερωτήσεις για εσάς που σας αφορούν, όχι για την Οβάρτη. Συνεχίζουμε την Κώστα. Και να βοηθήσουμε. Ναι, ΑΠ και ΝΟ αποστολή στο 54160 για εσάς που θέλετε να στείλετε SMS για τον Υπουργό για τα δικά του ζητήματα. ΑΠ και ΝΟ αποστολή στο 54160. Και πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τα πολιτικά και είναι πολλά, δεν είναι μόνο η Οβάρτη, γιατί σας διακόψαμε στην πρώτη σας απάντηση. Για το που βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα, Υπουργέ, γιατί η αλήθεια είναι ότι από τα πρώτη στιγμή της δημοσιοποίησης του ζητήματος, της επικαιροποίησης τέλος πάντων της δημοσιοποίησης, είδαμε τους υπουργούς που εμπλέκονται σε αυτό να ανεβάζουν πολύ ψηλά τον πύχη. Να λέει ο κ. Κοντονής ότι είναι μεγαλύτερο σκάνδαλο από τη Ζήνα. Να λέει ο κ. Παπαγγελόπουλος ότι είναι μεγαλύτερο από καταβολή του ελληνικού κράτους. Αυτό τώρα έπρεπε να συμβεί, δηλαδή να το πάτε τόσο ψηλά και να δημιουργήσει τέτοιες προσδοκίες. Αυτή είναι κάθε αρμόδιοι, νομίζω έχουν διατυπώσει τη σκέψη τους. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα δεδομένα θα δείξουν το δρόμο το οποίο θα ακολουθήσει. Εσείς από την εικόνα που έχετε μέχρι τώρα μπορείτε να την υποστηρίξετε αυτή τη θέση ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που καταβολούν στο ελληνικό κράτος. Οι καθήλυνα αρμόδιοι ήταν αυτοί. Αυτοί έχουν μια καλύτερη εικόνα. Μήπως έδειξε για να πάμε. Τους. Νομίζω ότι αν αφήσουμε τα πράγματα να προχωρήσουν, όπου θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε με συντεταγμένο τρόπο και πέρα. Ναι, αλλά πώς ήταν σε θέση να γνωρίζουν τόσο πολλά, λέει, η αντιπολίτευση. Δηλαδή, ακόμη και οι συγκεκριμένοι υπουργοί σε ένα τέτοιο θέμα που το έχει στα χέρια της ο Άριος Πάγος, η εισαγγελία, η αντιπολίτευση λέει ότι δεν θα είχαν τη δυνατότητα να γνωρίζουν περισσότερα και τέτοιες λεπτομέρειες ώστε να κάνουν τέτοιες τοποθετήσεις από την αρχή. Εντάξει, και εκεί μπαίνει και το θέμα της παρέμβασης, έτσι, των δύο εξουσιών. Δεν νομίζω τώρα ότι παρεμβαίνουμε στη δικαιοσύνη, είναι διατυπωμένο, τραβημένο από τα μαλλιά. Εδώ είχα μια συντεταγμένη δουλειά, έγινε από την εισαγγελία, όπως προέβλεπε, ότι σε όλα. Και από εκεί και πέρα ο φάκελος διαβάστηκε στη Βουλή. Δεν νομίζω ότι εγείρεται κάποιο θέμα ουσίας. Μήπως δείξατε λίγο παραπάνω βιασύνη, σας κατηγορούν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι. Και όχι μόνο. Για παράδειγμα, ο κ. Πολάκης έδωσε την αίσθηση ότι ξέρει ποιοι είναι οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Όλο αυτό χρειάζονταν για μια τόσο μεγάλη υπόθεση, κύριε Υπουργέ. Γιατί το είπατε και εσείς, είναι ένα διεθνές σκάνδαλο. Αν τώρα παίρνουμε ένα διεθνές σκάνδαλο και εδώ πέρα στη μικρή μας χώρα ο καθένας λέει, βιάζεται να πει ό,τι νιώθει, τι θέλει να πει, μήπως όλο αυτό δεν βοηθά στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Αυτό είναι το ερώτημα. Ακολουθεί κατά γράμμα τον κύριο Κοντονή σε όλα τα θέματα και για τους προστατευμένους μάρτυρες και για όλα. Νομίζω ότι τα διαδικαστικά έχουν εξαντληθεί. Νομίζω και η προσπάθεια της αντιπολίτευσης είναι να επικεντρωθεί στα διαδικαστικά. Θεωρώ όμως ότι ό,τι και να γίνει και να επικεντρωθούν στα διαδικαστικά, στο τέλος της ημέρας θα συζητήσουμε μόνο την ουσία και τίποτα άλλο. Αυτή η μέρα πότε θα τελειώσει, γιατί είστε έμπειρος κοινοβουλευτικά, η προανακριτική θα κρατήσει πολύ, θα τραβήξει πολύ όλη αυτή η ιστορία στο κοινοβούλιο ή θα πάει με γρήγορους ρυθμούς, ποια είναι η εκτίμησή σας? Φανεί από τις πρώτες μέρες και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η συζήτηση και τα στοιχεία που υπάρχουν θα καταδείξει αν θα είναι σύντομη ή θα κρατήσει περισσότερο. Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τώρα. Ναι. Αυτό που λένε ότι θέλει να την επιστρέψει στη δικαιοσύνη γρήγορα η κυβέρνηση την υπόθεση. Μπορεί να σηκώσει η Βουλή αυτό το βάρος από μόνη της, δηλαδή στο πρώτο στάδιο, ή θα πρέπει να ξαναγυρίσει πάνω σε αυτό που λέει και ο Κώστας στη δικαιοσύνη? Αυτό θα φανεί. Δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Ανάλογα με τη διαδικασία την ίδια και τα δεδομένα που θα έχουμε. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε το αποτέλεσμα και πόσο γρήγορα θα
καταλήξει. Άρα θεωρώ ότι να αφήσουμε τα πράγματα να ξεκινήσουν αντί να αφήσουμε. Πολύ προσεκτικό ο κ. Θεδάκη. Πάρα πολύ προσεκτικό. Και λέξη δεν θα το παίρνουμε προ το παρόν. Να ρωτήσω λοιπόν αυτό που ρώτησε και το Φίβο των Κλαμπιανών νωρίτερα, τον συνάδελφο. Βλέπουμε ότι σε μια σειρά από πρωτοσέλιδα το πρόσωπο το οποίο μπαίνει σε πρώτο πλάνο είναι ο αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Γεωργιάδη, μετά και από την διαγραφή του κ. Αντώναρου. Όλο αυτό η κυβέρνηση πώ το αντιμετωπίζει, δηλαδή το απέναντι μέτωπο. Α, συμπερικά της Νέας Δημοκρατίας και τις διαγραφές. Δεν νομίζω ότι... Δεν το αντιμετωπίζουμε. Δεν το αντιμετωπίζουμε. Ο τρόπος που χειρισμό πάντως της υπόθεσης από τη Νέα Δημοκρατία θα είναι ένα πολύ ισχυρό κριτήριο για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε και η συμφωνία της υποθέτω στο να προχωρήσει προ μια κριτική διαδικασία είναι απόλυτα κρίσιμο και η συμπεριφορά της και ο τρόπος που θα χειριστεί το θέμα. Μέχρι στιγμής η θεωρία της περιπολιτικής και βορείας νομίζω δεν στέκει σε ό,τι με αφορά ένας πολύ λάθος χειρισμός από την πλευρά της και η μόνη στάση η οποία κατά τη γνώμη έχει νόημα είναι χωρίς την παραμικρή παρέκκληση να υπάρξουν, να γίνουν τα πράγματα μέσα από διαδικασίες οι οποίες θα είναι αξιόπιστες και θα δίνουν στον πολίτη την αίσθηση ότι το πολιτικό μας σύστημα και αυτά τα θέματα πρέπει να τα αντιμετωπίζει με τον δέοντα τρόπο. Ναι, βέβαια, στο κομμάτι αυτό που ρώτησε ο Κώστας και σχετικά με τον κύριο Γεωργιάδη και τη διαγραφή του κυρίου Αντώναρου, συζητείται πάρα πολύ από ό,τι μαθαίνουμε και ακούγεται έτσι από την αντιπολίτευση ότι υπάρχουν κάποιοι υπόγειοι δεσμοί ανάμεσα στην πλευρά των καραμαλικών της Νέας Δημοκρατίας και το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, λοιπόν, οπότε αν θέλετε λίγο να μας δώσετε τη δική σας έτσι, τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Ο κύριος Αντώνος είναι ο δεύτερος που διαγράφεται από τη Νέα Δημοκρατία μετά την κυρία Παπακώστα και πάλι με αιχμή τον κύριο Γεωργιάδη. Υπόγειοι δεσμοί δεν ξέρω μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και σε ένα σημαντικό κομμάτι, ιστορικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Αντώνος, για παράδειγμα, έχει πολλές φορές κάνει αναρτήσεις και είναι κάπου διφορούμενες οι ερμηνείες στη λογική του ότι είχε, διάβαζα εχθές, για παράδειγμα, με αφορμή όλα αυτά, ότι κάποια στιγμή είχε πει τι ωραία ομιλία του κυρίου Τσίπρα, η καλύτερη των τελευταίων 5 ετών. Μες. Αυτό προκαλεί μια αίσθηση τώρα, έτσι όπως καταλαβαίνετε, και δεν χρειάζεται να σας το περιγράψω εγώ. Θα συμφωνήσετε όμως και εσείς μαζί μου ότι μου φαντάζει αδιανόητο η Νέα Δημοκρατία να είναι ένα μονολυθικό κόμμα με μια φωνή για όλα τα θέματα. Μες. Θα έχει διαφοροποιήσει το εσωτερικό της, έχει διαφοροποιήσεις. Από εκεί και πέρα ο τρόπος που τα αντιμετωπίζει αυτές τις διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της, που επαναλαμβάνω, ανέκαθεν της έχει μεγάλο κόμμα, είναι... Καλούν σε ενότητα τώρα. Έχουν βγει κάποια στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Βουσόπουλος, νομίζω, εχθές ήταν λίγο σε μια σαν ρόλο. Καραμαλική πλέον. Ναι, έτσι πυροσβεστικό. Και καλούν σε ενότητα. Έχετε καταφέρει να διασπάσετε την αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Σταθάκη. Εμείς κάνουμε την πολιτική μας τώρα και στο Σκοπιανό και σε όλα τα άλλα θέματα. Είναι λογικό να υπάρχουν ρογμές στη Νέα Δημοκρατία για διάφορους λόγους. Το βάλατε και το Σκοπιανό και είναι το άλλο θέμα για το οποίο σας κατηγορούν. Ότι δηλαδή ανεβάσατε γρήγορα και βιαστήκατε να ανεβάσετε το σκάνδαλο της Νοβάρτης για να καλυφθεί το Σκοπιανό την ώρα που ο Ζάεφ λέει: εμείς το σύνταγμά μας δεν το αλλάζουμε. Ο Ζάεφ έκανε όμως σημαντικές κινήσεις αυτές τις μέρες. Το αεροδρόμιο, δηλαδή και τον αυτοκίνητο. Και το αεροδρόμιο. Έφυγε το Μέγας Αλέξανδρος και η Λεωφόρος. Καλά, αυτά είναι ταμπέλες όμως λένε και σωστά το λένε όσοι το λένε αυτό. Το Σύνταγμα όμως είναι το ουσιαστικό. Ταμπέλες είναι με βαρύ συμβολισμό. Η αποποίηση της συσχέτισης με το Μέγα Αλέξανδρο είναι ένα από τα μείζωνα θέματα στη διαπραγμάτευση, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν. Τα γάλματα εκεί είναι το Μεγάλο Αλέξανδρο και είναι ακριβό. Μεγάλο δαπάνη να τα μετακινήσουν. Η Λεωφόρος έφυγε, το αεροδρόμιο άλλαξε όνομα και ο Δήμαρχος δήλωσε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν αποτελεί μέρος της ιστορίας μας. Το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα, όπως ξέρετε, που έχει μεγαλύτερη δυσκολία αλλαγής, είναι ένα συγκεκριμένο άρθρο. Έχει ανοίξει συζήτηση πώς, με τι μορφή μάλλον, νομικά μπορεί να αποκτήσει μια διεθνή σύμβαση δεσμευτικό χαρακτήρα τώρα και να γίνει αλλαγή λίγο αργότερα. Αλλά αυτό είναι θέμα που
που οι νομικοί το έχουν συζητήσει επαρκώς και υπάρχουν αρκετά αγώνιμες προτάσεις για το θέμα αυτό. Μάλιστα, το κρατάμε. Επειδή είναι της επικαιρότητας, συγγνώμη, λίγο να κάνω ένα πισωγύρισμα, αν και το Μέγαρο Μαξίμου από την πρώτη στιγμή καταδίκασα περίφραστα τα όσα συνέβησαν στο Ψηρή το πρωί στην επιχείρηση της κυρίας Μητσοτάκη, Κραπόφσκη Μητσοτάκη. Όλο αυτό τώρα, Υπουργέ, ξέρετε, διορτώνται πολύ μπορεί να συμβαίνει τώρα σε ένα στενάκι, σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης. Οποιοςδήποτε να μπαίνει, να βάζει γκαζάκια το βράδυ, να χτυπάει οποιαδήποτε επιχείρηση, στη συγκεκριμένη περίπτωση της συζύγου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πώς το βλέπετε? Νομίζω ότι δεν βρίσκω τις λέξεις για να το καταδικάσω σε όλους τους τόνους και με τις πιο ισχυρές λέξεις που μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Το λέω αυτό περισσότερο γιατί έκανε σήμερα το πρωί μια σκληρή ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Twitter ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Μητσοτάκης, και να ανατρέξω να τη βρω γιατί τώρα δεν με βοηθάει η τεχνολογία. Την είχα μπροστά, αλλά χάθηκε. Ανηλαίει και στοχοποίηση της Μαρέβας από τα υπόγεια του Μαξίμου, λέει, που στόχο έχουν να πλήξουν εμένα. Δεν τους φοβόμαστε. Το Μαξίμου βάζει γκαζάκια. Τι άλλο θα ακούσουν τα αυτιά μου? Είναι σκευωρός, βάζει καζάκια. Τι άλλο θα ακούσουν τα αυτιά μου? Πάμε στα το Υπουργείο. Μισό λεπτό, θα το καθαρίσουμε. Θεωρείται στοχοποίηση το γεγονός ότι η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη είχε offshore εταιρεία ως μειόφιλη και αδήλωτη? Αυτά έχουν, νομίζω, συζητηθεί στην προ της εμπλοκής με την πολιτική περίοδο ή στη διάρκεια αυτής. Και θεωρώ ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα πλέον και στην Ελλάδα και διεθνώς πλέον έχει καταγράψει το ότι δεν είναι συμβατό. Μάλιστα. Μιλάμε για μαύρη λίστα πλέον, την οποία χρησιμοποιεί και το ελληνικό κράτος, όπως ξέρετε, χωρών με τις οποίες δεν πρέπει να έχουμε φορολογικές συναλλαγές. Μάλιστα. Δεν ξέρω, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει λίστα στο Υπουργείο Οικονομικών πλέον. Δηλαδή είναι μια επίσημη πολιτική του κράτους. Είναι σαφές αυτό. Δεν θέλω να παραμείνουμε εδώ. Εγώ ήθελα, κύριε Υπουργέ, μια που σας έχουμε σήμερα και επειδή γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα, τώρα είσαστε σε άλλο Υπουργείο μένα, αλλά το θέμα των πληστηριασμών, το οποίο είναι τεράστιο και αφορά πάρα πολύ κόσμο, μας έρχονται πάρα πολλές φορές μηνύματα από τους τηλεθεατές και σήμερα έρχονται και για άλλα θέματα και του Υπουργείου σας τώρα. Πού βρισκόμαστε, γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία όλη αυτή η πίεση και ο χρόνος που πιέζει ουσιαστικά για να ξεκαθαρίσουν τα κόκκινα δάνεια και με τους πληστηριασμούς, ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και ο στόχος που έχει τεθεί και από τους θεσμούς, έτσι και μέσα από την τρίτη αξιολόγηση. Πόσο εφικτό είναι να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους που λέει μιλούν για 1.000 ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς το μήνα και μετά το τελευταίο τρίμηνο 2.000 και ένα στόχος, πόσο είναι, 17.000 πληστηριασμοί γρήγορα με διαδικασίες fast track. Εκεί θα κινδυνεύσει λαϊκή κατοικία. Δηλαδή όλα αυτά είναι μόνο κακοπληρωτές, μόνο πλούσιοι που δεν πληρώνουν, μόνο βίλες, μόνο ξενοδοχεία? Θα είμαι πάρα πολύ σαφής στην απάντηση. Η πρώτη κατοικία είναι πλήρως προστατευμένη με βάση τα κριτήρια του νόμου, του Κατσέλη, όπως άλλαξε επί δικής μου υπουργίας, μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό είναι σαφές, δεν υπάρχει το παραμικρή αμφιβολία πλέον όλη η συζήτηση που έγινε. Αυτό περιλαμβάνει πλέον και αυτές ήταν και οι αλλαγές του νόμου μας, όχι μόνο τους μισθωτούς πλέον, περιλαμβάνει και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και αυτό ήταν η πρώτη βασική αλλαγή που κάναμε στο νόμο. Άρα η πρώτη κατοικία και η συζήτηση περί αυτής προστατεύεται κατά το 80% των ελληνικών νοικοκυριών, άρα εξαιρούνται μόνο οι πολύ ακριβές κατοικίες. Τράπεζες και δημόσιο. Γιατί γίνεται και εδώ μια διαφοροποίηση, μια συζήτηση. Η δεύτερη τομή του νόμου μας είναι ότι όταν το νοικοκυριό πάει πλέον και ζητήσει τη δικαστική προστασία με βάση το νόμο μας, είναι πτωχευμένο νοικοκυριό που ζητάει ταυτόχρονη ρύθμιση και με τράπεζες και με δημόσιο. Άρα αυτή είναι η δεύτερη καινοτομία του νόμου. Άρα είναι πλήρως προστατευμένο. Το δεύτερο είναι ότι με τον εξοδικαστικό μηχανισμό δημιουργήσαμε ένα ισχυρό μηχανισμό προστασίας και για τους επαγγελματίες, τις μικρές επιχειρήσεις, τις μεσαίες επιχειρήσεις και τις μεγάλες επιχειρήσεις που θα μπορούν να κάνουν διακανονισμούς. Άρα φτιάξαμε και δεύτερο θεσμό για τις επιχειρήσεις. Τώρα οι πληστηριασμοί από εκεί πέρα, αυτό που δεν καλύπτεται, είναι η κανονική εμπορική δραστηριότητα. Αυτοί που έχουν τις εμπορικές δραστηριότητες και έχουν ιδιώτες πιστωτές,
έχουν τις τράπεζες και ιδιώτες πιστωτές και ένα συνδυασμό πραγμάτων. Υπενθυμίζω ότι ο μέσος όρος πληστηριασμών στην Ελλάδα ήταν ανάμεσα στις 30 και στις 60 χιλιάδες το χρόνο για κάθε χρόνο όλη την περίοδο, μέχρι και το 2014. Το 2015, το 2016 και το 2017 αυτοί οι εμπορικοί πληστηριασμοί έχουν σταματήσει για διάφορους λόγους. Απεργία των συμβολιογράφων για μεγάλο διάστημα κλπ. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν πληστηριασμοί εμπορικού χαρακτήρα, το υπογραμμίζω αυτό. Σε πολλούς από αυτούς, σχεδόν στο 50% δεν υπάρχουν καν τράπεζες, είναι ιδιώτες πιστωτές. Δηλαδή εσείς είχατε πάρει ένα... είχατε βαλεγγύσει, είχατε κάνει ένα εμπορικό δάνειο, ήσασταν προμηθευτής του προϊόντο του κλπ. Άρα είναι κανονικές συναλλαγές που εμπίπτουν στο εμπορικό δικαίωμα. Απόλυτα σαφής λοιπόν. Έχουμε ισχυρή προστασία και της πρώτης κατοικίας και των ελευθέρων επαγγελματιών και των συνδυασμών των δανείων. Έχουμε εξαιρετικό μηχανισμό εξοδικαστικό για την προστασία των επιχειρήσεων και τη ρύθμιση των χρεών τους. Μπαίνοντας δηλαδή στο μηχανισμό, σταματάει κάθε μορφή πληστηριασμό. Έχει περιορισμούς, εφόσον είναι βιώσιμη δηλαδή. Τρίτον, λογικά θα επανέλθει και πρέπει να επανέλθει μια κανονική ροή πληστηριασμών στο εμπορικό σύστημα, διότι αλλιώς η οικονομία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Λοιπόν, να πάμε λίγο στις ερωτήσεις των τηλεθεατών που έχουν να κάνουν και με το δικό σας παιδί. Λέει η Νίκη, αφού έχετε τον κύριο Σταθάκη, ρωτήστε αν οι 17.000 που είχαν εγκριθεί οι αιτήσεις για το ενεργειακό πρόγραμμα, κουφώματα κλπ. Αλλά δεν πήραμε λεφτά. Αυτό είναι το εξοικονομώ καθήκον, έτσι. Ναι. Θα τύχουν μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Περιμέναμε τώρα 2 χρόνια και είχαμε πληρώσει και μηχανικό και για το πιστοποιητικό. Ή θα κάνουμε πάλι νέα αίτηση. Λοιπόν, οι 17.000 ήταν από το προηγούμενο εξοικονομώ κατοίκων. Από αυτούς οι 7.000 από τις 17 έχουν μπει σε ένα μεταβατικό πρόγραμμα τον περασμένο 1,5 χρόνο, το οποίο δώσαμε με το παλιό εξοικονομώ κατοίκων, τους δώσαμε μια γέφυρα για τις 7.000 από τις 17, βρήκαμε κάποιους πόρους από άλλο, από κάπου και ικανοποιήθηκαν 7 από τις 17.000. Άρα το υπόλοιπο από το παλιό εξοικονομώ είναι 10.000. Κανονικά, λογικά αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουν αίτηση στο καινούριο πρόγραμμα. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις και κάποιες προτάσεις για αυτές τις 10.000 που έχουν απομείνει από το παλιό, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Κανονικά θα πάνε στο καινούριο πρόγραμμα. Θα πάνε, αλλά πρέπει να κάνουν αίτηση από την αρχή, να το τονίσουμε, γιατί το ρωτάνε. Καινούρια αίτηση. Καινούρια αίτηση με τους σημερινούς κανόνες. Ναι. Γιατί είναι διαφορετικό το εξοικονομώ 2 από το εξοικονομώ 1. Τη συνάντηση του έθνους διαβάσετε. Ρεύμα, λογαριασμοί ρεύματος. Τώρα όλο αυτό δημιουργεί μια προσδοκία ότι κάποιοι θα δουν 100-200 ευρώ ελάφρυνση. Ελάφρυνση, ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι τους οποίους μπορεί να αφορά? Είναι λίγοι, είναι πολλοί, είναι... Ποιους αφορά, κύριε Υπουργέ? Το κοινωνικό τιμολόγιο το αλλάξαμε προς 2 κατευθύνσεις. Το κοινωνικό τιμολόγιο ήταν ένα, έδινε 30% έκπτωση σε όλους. Ναι. Πού εντάσσονταν σε αυτό? Εμείς κρατήσαμε αυτό το 30% και θα εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο όσοι καλύπτουν τα κριτήρια του επιδόματος που δόθηκε στην τελευταία διανομή του κοινωνικού μερίσματος. Ακριβώς τα ίδια κριτήρια χρησιμοποίησαμε, λίγο πιο βελτιωμένα σε κάποιες κατηγορίες. Θα το πάρουν περισσότεροι δηλαδή, αυτό είναι ουσιαστικά το... Ναι. Θα ενταχθούν το περισσότεροι. Το βασικό όμως τομή του κοινωνικού τιμολογίου είναι το 70% έκπτωση σε αυτούς που παίρνουν κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Ναι. Αυτή είναι η μεγάλη τομή του κοινωνικού τιμολογίου, άρα αυτοί θα δουν και ένα τεράστιο όφελος από την έκπτωση. Άρα το επικεντρώσαμε σε αυτούς που παίρνουν κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, στο ΣΚΕΑ, είναι 300.000 νοικοκυριά και αυτοί θα δουν 70% έκπτωση στην τιμή του ρεύματος, άρα στα 150 ευρώ που ήταν ο μέσος όρος της τετραμηνίας θα πληρώνουν ένα πεντάρικο. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν οικογενειά χωρίς ρεύμα που τσεκοπεί το ρεύμα και μένουν ένα δίμηνο, ένα εξάμηνο, ένα χρόνο χωρίς ρεύμα? 1.342 νοικοκυριά τους κόπηκε το ρεύμα το 2017. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις? 1.342 νοικοκυριά, έτσι. Μπορείς να πεις δεν πληρώνω τον ένφια γιατί δεν θέλω. Αυτά τα 1.342 νοικοκυριά λοιπόν, βγάλαμε ένα κονδύλι 10 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα πληρώσει το κόστος επανασύνδεσης και το χρέος τους ανάλογα με την εισοδηματική τους κατάσταση.
Δηλαδή θα το εξετάσετε αναπερίπτωση. Αναπερίπτωση λοιπόν, γι' αυτό και φτιάχνουμε επιτροπές αποκεντρωμένες, γιατί οι Δήμοι τους ξέρουν ποια είναι τα πραγματικά φτωχά νοικοκυριά. Οπότε θα είναι ένας από το ΔΔΕ, ένας από το Δήμο. Τι ορίζουμε όμως ως πραγματικά φτωχό νοικοκυριό, κύριε Υπουργέ, δηλαδή. Κάποιος που δεν του κόπηκε το ρεύμα και δεν μπορεί να το επανασυνδέσει, σημαίνει ότι ζει κάποιο ακραίο φαινόμενο. Για αυτούς τους ανθρώπους έρχεται το κράτος και λέει: θα σας επανασυνδέσω και ανάλογα με την περίπτωσή σας μπορώ να πληρώσω και όλο το χρέος σας στη ΔΕΗ και θα μπείτε, γιατί χάσανε το κοινωνικό τιμολόγιο. Δεν χάσανε. Αυτοί που χάσανε το κοινωνικό τιμολόγιο. Και θα έρθει το κράτος να πληρώσει το λογαριασμό, να σας επανασυνδέσω και να μπείτε στο 70%. Που είναι καινούργια. Να μπουν σε καινούργιο. Μάλιστα. Τώρα βέβαια. Είναι άπαξ δηλαδή. Αυτό έρχεται να θεραπεύσει. Ναι. Έχουν προχωρήσει όλα και τα 10 εκατομμύρια και η διαδικασία. Και μετά αυτό τώρα είναι από εκεί στους Δήμους να σας προσδιορίσουν βεβαίως. Το ποιος. Τώρα εγώ επιμένω, Μάριο, συγγνώμη, επιμένω. Μέσα στο μήνα. Ναι, ναι, ναι. Μέσα στο μήνα, έτσι. Προχωράμε τώρα κανονικά, είναι όλα έτοιμα. Λοιπόν. Τώρα, γενικά όμως η εικόνα της ΔΕΗ που έχει, εντάξει, είναι ένας μεγάλος βραχνάς για πάρα πολύ κόσμο και γι' αυτό προφανώς γίνεται και το κοινωνικό τιμολόγιο και αυτή η αντιμετώπιση και βεβαίως είναι ένα θέμα τεράστιο στην κοινωνία. Αλλά και η ΔΕΗ είναι με τα θέσια τα οποία έχουν φτάσει πόσο είναι, πάνω από 2,5 δις. Αυτό πώς αντιμετωπίζεται τώρα, δηλαδή βλέπουμε και ότι. Το θέμα της ενέργειας είναι κάτι το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί, μας πιέζουν και απ' έξω να ρυθμιστεί και είναι και το μέλλον της ΔΕΗ. Βλέπουμε ότι αρχίζουν οι άλλοι πάροχοι στην αγορά και υπάρχει και, και η ανησυχία με τις λιχνητικές μονάδες, την πώλησή τους, οι εργαζόμενοι εκεί, μια μεγάλο κεφάλαιο. Η ΔΕΗ με τα χρωστούμενα κάνει την οριστική μελέτη της για την ανάλυση αυτών των χρεών, διότι τα χρέη τα 2 δις και έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά. Μία κατηγορία είναι οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει. Που δεν μπορείς να εισπράξεις, δηλαδή. Και αυτά είναι πάρα πολλά χρήματα. Είναι πολλά. Είναι και χαμένα λεφτά, αυτά ξεχασμένα. 600 εκατομμύρια. Η δεύτερη κατηγορία είναι λειτουργία επιχειρήσεις που έχουν αυξήσει υπερβολικά τα χρέη τους προς τη ΔΕΗ. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν τίποτα, κύριε Υπουργέ. Αυτή είναι μία υποκατηγορία. Υπάρχει κατηγορία από ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν. Βεβαίως. Ούτε ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες, ΔΕΗ, τι να πρωτοπληρώσουν. Περίπου, γι' αυτό λέω, η ταξινόμηση είναι απαραίτητη, διότι έχοντας ταξινομήσει επακριβώς τη φύση αυτών των χρεών, και η προσπάθεια ανάκτησης αποκτά μια αξιοπιστία. Και αυτό νομίζω είναι το μείζον θέμα, το κάνει μεθοδικά και ανάλογα θα πρέπει να πάρει και τα αντίστοιχα μέτρα για κάθε υποκατηγορία κατανάλωσης και είτε επιχειρήσεις που δικαιολογημένα δεν, επιχειρήσεις που αδικαιολόγητα δεν και το ίδιο ισχύει και για τις κατηγορίες των καταναλωτών. Άρα η διάκριση πρέπει να γίνει για προκειμένου να αναχτηθούν εκεί που μπορούν και εκεί που δεν μπορούν να υπάρξουν πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις από ό,τι στο παρελθόν. Ναι. Τώρα να ρωτήσω κάτι ακόμη που έκανα πριν την ερώτηση για τους πληστηριασμούς και τώρα ήθελα σε κάτι να επανέλθω. Όλο αυτό το πράγμα με τους πληστηριασμούς και όλα αυτά τα κίνητα που θα φύγουν δεν θα δημιουργήσουν και ένα σοκ στην αγορά. Κοιτάξτε, όλα είναι θέμα που υποθέτω ότι δεν. Ούτε οι τράπεζες, ούτε κανείς. Γιατί πολλά λέει τα ξαναπαίρνουν οι τράπεζες. Ακριβώς, κανένας δεν μπορεί να διαχειριστεί. Πολύ. Όλοι παίρνουν υπόψη τους τις συνθήκες της αγοράς και συνεπώς κανείς δεν θα κάνει κινήσεις που θα επιδεινώσουν την κατάσταση στην αγορά, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Γι' αυτό και οι στόχοι και η ανάκτηση των κόκκινων δανείων. Αυτή δίνεται η εντύπωση, δηλαδή, στους πληστηριασμούς θα γίνει ένα μπαράζ πληστηριασμών. Δεν ισχύει αυτό. Οι πληστηριασμοί θα είναι μετρημένοι και λελογισμένοι για το λόγο που μόλις είπατε, επειδή δεν υπάρχει αγορά αφενός. Και δεύτερον, οι στόχοι των τραπεζών είναι ρεαλιστικοί. Δηλαδή, πέρυσι ήταν πάρα πολύ μικροί το 2017 και το 2018 είναι επίσης σχετικά μικροί. Δεν έχει μπει κανένα πρόγραμμα πληστηριασμοί. Έχει 19, 20, 21. Άρα έχουν ένα πρόγραμμα σταδιακής κάθε μία από αυτές διαχείρισης των εμπορικών τους και επιχειρηματικών τους δανείων και ο πληστηριασμός είναι ένα από τα 4 εργαλεία που έχουν οι τράπεζες αυτή τη στιγμή. Όπου θα περάσουν τα θεστές τώρα. Ακριβώς. Έχουν άλλα 3 εργαλεία, τα χρησιμοποιούν και αυτά κατά κόρο. Άρα η εικόνα είναι λίγο παραπλανητική ότι πάμε σε ένα κύμα πληστηριασμών
που ούτε είναι εφικτό, ούτε έχει νόημα, ούτε μπορεί να απορροφηθεί. Θα είναι ένα λελογισμένο τέτοιο που θα αποκαταστήσει, επαναλαμβάνω, υπενθυμίζω, μια κανονική ροή. Κύριε Υπουργέ, μας ρωτούν αν προχωράνε όμως για τα αυθαίρετα. Εγώ τα ακούω πόσα χρόνια δημοσιογράφος, 30 χρόνια, κύριε Υπουργέ. Τι εννοείτε. Και έχουν μπει μερικές χιλιάδες νοικοκυριά, 1000 κάθε εβδομάδα μπαίνουν. Μπαίνουν 1000 κάθε εβδομάδα. Ναι. Άρα προχωράει. Αυτό, το βασικό, η βασική ένσταση πάντα. Μέχρι τον Απρίλιο. Του δώσαμε και μια παράταση μέχρι τον Απρίλιο να έχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις. Σε έχουμε συνολικό αριθμό, ξέρετε, είστε σε θέση να τον γνωρίσετε. Νομίζω ότι είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς, είναι γύρω στους 60-70 χιλιάδες που έχουν μπει ήδη στον νόμο. Πάντως, όσο ενοχλητική για να αυτή η ερώτηση για αυτούς που έχουν αυθαίρετο, η βασική ένσταση για όλους αυτούς τους νόμους για τα αυθαίρετα είναι ότι λέγαμε να αλλάξουμε νοοτροπία σε αυτή τη χώρα. Και όταν αυτός ο οποίος έκτιζε ένα αυθαίρετο, πάντα δημιουργείται ένα νομικό πλαίσιο για αυτόν, αλλά εγώ. Που δεν έκτισα αυθαίρετο, που μια ζωή συνέπεις και με ήρθε και με χτύπησε η κρίση και έκλεισε η επιχείρησή μου. Σχεδόν παρακαλάω για να μπω σε μια ρύθμιση. Και βλέπουμε συνεχώς μια ανισότητα. Ο άλλος με το αυθαίρετο. Και βλέπουμε συνεχώς νόμους να πληρώσει. Έτσι. Βρίσκει ένα νόμο και κουμπώνει. Και εγώ που ήμουν εντάξει μια ζωή και με χτύπησε η κρίση, σχεδόν κάνω ελεημοσύνη και βάλετε με σε μια ρύθμιση και να πληρώσω για μια δόση και να είμαι και συνεπής. Αυτή η ανισότητα, ξέρετε, τη νιώθει ο άλλος. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε δύο πράγματα στο νόμο των αυθαιρέτων. Το ένα είναι, εντάξει, παράταση 30 χρόνια με πληρωμή διατήρηση του αυθαιρέτου για 30 χρόνια. Το δεύτερο είναι τα νέα πρόστιμα και ο τρόπος αντιμετώπισης της αυθαίρετης κατασκευής από τούδο και εφεξής που έχει τόσο υψηλά πρόστιμα που το μόνο κίνητρο που έχει κάποιος που θα φτιάξει αυθαίρετο είναι να το καταλαφίσει ο ίδιος, γιατί είναι πολύ ακριβά ψηλά τα πρόστιμα που μπαίνουν από τούδο και εφεξής στον ίδιο νόμο. Και το τρίτο είναι, αλλάξαμε τον νόμο με τον οποίο, τον τρόπο με τον οποίο παίρνετε μια άδεια για την οικοδομή σας. Mm-hmm. Δηλαδή έφυγε από την πολεοδομία ο έλεγχος. Η πολεοδομία εκδίδεται άδεια με ηλεκτρονικό τρόπο και πολύ απλά. Τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της κατασκευής τον έχουν ιδιώτες μηχανικοί που φέρνουν και την ευθύνη. Συν ελεγκτές. Άρα αυστηροποιείται πολύ το πλαίσιο. Ελεγκτές του δομένου περιβάλλοντος που μπορούν να. Και μετά με την ολοκλήρωση του ακινήτου, από εκεί πέρα ο έλεγχος περνάει στην περιφέρεια και προβλέπεται. Άρα χωρίσαμε αυτόν που αδειοδοτεί από αυτόν που ελέγχει πρακτικά. Κύριε Σταθάκη, σας κάνουμε ερωτήσεις λίγο μπερδεμένες, αλλά είναι και ανάλογα με τους τηλεθεατές τώρα. Δηλαδή μας λένε ότι τι γίνεται με το κοινωνικό τιμολόγιο για τα ΑΜΕΑ. Για τα ΑΜΕΑ, ναι. Και για αυτούς που είχαν φιλοξενούμενο και τώρα δεν έχουν. Για να το κουμπώσω και αυτό, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα όσο μπορούμε. Τα μαζεύουμε όλα και τα συνδέουμε. Ωραία, ο νόμος, όπως ξέρετε τώρα, για το κοινωνικό τιμολόγιο, παίρνει όλα τα μέλη της οικογένειας που είναι μέσα, για να αποφύγουμε ένα φαινόμενο που υπήρχε, διότι βάλαμε και περιουσιακά στοιχεία για να αποτρέψουμε κάποια φαινόμενα που ήταν εξοργιστικά. Και βάλαμε και τα να είναι όλα τα μέλη της οικογένειας προκειμένου να προστατέψουμε το νόμο από το να έχει μια οικογένεια 4-5 ενήλικα μέλη, να υπάρχουν άλλα εισοδήματα και να δηλώνουμε τον νεαρό μέλος της οικογένειας που έχει ένα βασικό μισθό και εντάσσεται στα κριτήρια ενώ η οικογένεια δεν εντάσσεται. Άρα βάλαμε κάποιες προστατευτικές δικλείδες, νομίζω χάρη της οικονομίας και της προστασίας του νόμου απέναντι σε φαινόμενα καταπάτηση του νόμου. Αυτό ήταν ο. Για τα ΑΜΕΑ υπάρχει επαύξηση των κριτηρίων σε όλα τα επίπεδα για να εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο. Υπάρχουν πολλές όμως περιπτώσεις ταλαιπωρίας τώρα, κύριε Υπουργέ, είμαστε και το ξέρετε. Και είναι άνθρωποι βελτιώσεις. Που έτσι κι αλλιώς είναι ταλαιπωρημένοι από την αρχή της ζωής. Υπάρχουν, επαναλαμβάνω, αυξημένα κριτήρια σε όλα τα κριτήρια που έχει ο νόμος όταν πρόκειται για ΜΕΑ. Αν τυχόν υπάρχει κάποιο κενό, ευχαρίστως να το. Λέει ο Ιάσονας, είναι σπουδαστής μηχανικού μεταλλείων του Πολυτεχνείου. Λέει, υπάρχει στρατηγική για αξιοποίηση ορυκτών πόρων και γεωθερμίας με περιβαλλοντικούς όρους και αποκατάσταση λατομικών χώρων στην Αθήνα αλλά και στην ελληνική περιφέρεια. Είναι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης και του Υπουργείου σας. Γεωθερμία φέρνουμε καινούριο νόμο όπου προσπαθούμε να δώσουμε μια όθεση στον κλάδο κυρίως γιατί μεσαία και χαμηλή γεωθερμία. Η υψηλή γεωθερμία πάντα έχει μια συζήτηση και είχαμε και κάποια κακά παραδείγματα στο παρελθόν. Αλλά η γεωθερμία αποτελεί τεράστιο δυναμικό. Άρα φέρνουμε νέο νόμο
τον επόμενο μήνα που προσπαθούμε να, να βελτιώσουμε το πλαίσιο για να δώσουμε όθηση στη γεωθερμία. Το οποίο είναι μεγάλο δυναμικό για τη χώρα. Και επειδή στο παρελθόν είχαν συμβεί άσχημα πράγματα και έχει μείνει πολύ πίσω ο κλάδος αυτός, έχει τεράστιο όφελος και για τη γεωργία και για τις πόλεις, ορισμένες πόλεις. Και για το περιβάλλον. Για τα παλιά λαδομία. Είναι καταπληκτικό. Άρα θέλει να κάνουμε το βήμα και πρέπει να το κάνουμε αποφασιστικά. Τώρα για τους παλιούς χώρους, τα παλιά. Για την αποκατάσταση λαδομικών χώρων. Τα παλιά λαδομικά. Ο νόμος είναι υπέρ επαρχής. Είναι αυτή τη στιγμή. Υποτίθεται ότι είναι πλήρης η ευθύνη αποκατάσταση και έχει ενισχυθεί στο λατομικό νόμο που μόλις ψηφίσαμε στη Βουλή. Το θέμα κύριε Σταθάκη, μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα γενικού ενδιαφέροντος, να ξεφύγουμε λίγο από αυτά. Επειδή σήμερα μαθαίνουμε ότι στην ομιλία του Πρωθυπουργού, πέραν από τα θέματα της Νοβάρτης, θα μιλήσει και για την οικονομία και είναι μπροστά το θέμα το πώς θα διευθετηθεί, τι πλαίσιο θα μπει για το στάδιο μετά τον Αύγουστο του 2018, την έξοδο από τα μνημόνια και σε τι καθεστώς θα είναι η χώρα, τι θα έχουμε, εποπτεία, από κάθε πόσο, αν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Θέλουμε λίγο τη δική σας τοποθέτηση και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι ένα σχεδιασμός που είναι μέσα στην, στο επόμενο διάστημα και από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και σε συνεργασία με τους θεσμούς. Νομίζω ότι εμείς προσανατολιζόμαστε φυσικά σε καθαρή έξοδο με την έννοια ότι δεν θα χρειάζεται χρηματοδότηση η ελληνική οικονομία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η εποπτεία θα είναι ανάλογη αυτής που ήταν στην Κύπρο και στην Πορτογαλία, δηλαδή δεν θα υπάρχει ένα επιπρόσθετο καθεστώς εποπτείας. Όχι, για μας κάτι που έχουμε πάρει και περισσότερα λεφτά. Εμείς μπορεί να έχουμε πάρει περισσότερα λεφτά, αλλά δεν θα υπάρχει κάποιο ειδικό καθεστώς εποπτείας. Επαναλαμβάνω, πέρα από αυτά τα οποία υπήρχαν στην Κύπρο, στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία, τα οποία κοιτώντας τα κάποιος, το τρίτο σημείο είναι ότι θα πρέπει να έχουμε συμφωνήσει και στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που θα ολοκληρωθούν, αυτές δηλαδή που δεν έχουμε τελειώσει μέχρι τον Ιούλιο, θα ολοκληρωθούν στη συνέχεια εκ των πραγμάτων και πάνω σε αυτά τα θέματα θα υπάρχει μια πλαίσια συμφωνία. Και μετά τον Αύγουστο τι πρέπει να δούμε, Υπουργέ, γιατί λέτε καθαρή έξοδο, δηλαδή να μην έχουμε άλλα μέτρα. Αλλά ο κόσμος δεν θέλει να μην έχει άλλα μέτρα, θέλει κάποια χαλάρωση, θέλει αύξηση. Μια επαναφορά. Θέλει να δει κάτι στη τσέπη του, κύριε Υπουργέ. Ναι, διαφορετικά σου λέει, βγήκα, ξεβγήκα, δεν καταλαβαίνω κάτι. Ωραία. Αν η απάντησή μου σε αυτό είναι πάρα πολύ απλή, η συμφωνία ουσιαστικά τις επόμενες μέρες θα είναι το αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας, το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων και για την ανάπτυξη και για την κοινωνική στήριξη και για τις μεταρρυθμίσεις που θα ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα. Θα φτάσουμε εκεί. Άρα λίγη υπομονή. Θα φτάσουμε, θα φτάσουμε στον Αύγουστο, λίγο τον Σκοπιανό, λίγο Νοβάρτης θα φτάσουμε στον Αύγουστο και θα τον ξεπεράσουμε. Είναι εκλογές. Εκλογές, θα γίνει το 19. Ρωτάτε εμένα που είναι λάτρες τέλη το 19, δεν υπάρχει λάθος πρόσωπο. Ευχαριστούμε πολύ. Καμία συζήτηση, θα κλείσουμε τα θέματα αυτά, θα έχουμε χρόνο να προχωρήσουμε και θα οι εκλογές θα γίνουν στη στιγμή που... Να είστε καλά. Κύριε Σταθάκη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημίσεις εμείς και επιστρέφουμε. Να.